Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όλοι. Πραγματικά είναι συγκινητικό το πόσο πολλοί κόσμος σήμερα ήρθε στη χαρά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω τις προσφωνήσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πικραμένε, που όπως σωστά άκουσα, ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που για 3 χρόνια στον ΟΠΕΜΕΔ ως αντιπρόεδρος σας προσέφερα τις υπηρεσίες μου σε εσάς. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, κύριε Μόραλη, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριοι Βουλευτές, αξιότιμοι καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι της Αττικής, κύριοι συνάδελφοι πρόεδροι των επιμελητηρίων, κύριοι των κοινωνικών φορέων και σωματείων, αγαπητοί εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σε μια τελετή πολύ σημαντική και άκρως τιμητική για μένα. Θέλω να σας πω ότι έχω εκφωνήσει πολλές ομιλίες στο παρελθόν. Καμιά όμως δεν είχε τη συγκινησιακή φόρτιση της αποψινής. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Βρετανικό Συμβούλιο και τη Σύγκληση του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την απόφασή τους να με αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρίτανη, τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή, τον Άγγελο τον Κότιο, τον Αντιπρίτανη, τον καθηγητή, τον κύριο Γρηγόρη Χονδροκούκη, τον πρόεδρο του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Δεδούση, τον καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, κοσμήτωρα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγράψω το πώς ακριβώς νιώθω απόψε. Θα αρκεστώ λοιπόν να σας πω στο πώς αισθάνθηκα τις τελευταίες μέρες. Όταν έμαθα για την ύψιστη τιμή να αναγορευτώ επίτιμος διδάκτορας ενός τόσο σπουδαίου πανεπιστημιακού ιδρύματος, σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου εικόνες, μνήμες, κόποι και όνειρα. Αυτό που αμέσως διέκρινα καθαρά ήταν τους αείμνηστους γονείς μου, τον Τάσο και την Κυριακή. Άνθρωποι απλοί. Μπακάλι ήταν ο πατέρας μου, εργάτρια η μητέρα μου. Με καθημερινό αγώνα κατάφεραν να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια την εξαμελή οικογένειά τους. Μπορεί να είχαμε στερήσεις υλικών αγαθών, όμως είχαμε περίσσευμα αγάπης. Και κυρίως διδαχές που ήταν μάθημα ζωής. Από ότι να μην ξεχάσω τις ποντιακές ρίζες μου από το χωριό μας, τον Μπαμπαλιό του Βάλτου της Αντοκαρνανίας, μέχρι το να σέβομαι και να τιμώ κάθε συνάνθρωπό μου, ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος ή οικονομικής επιφάνειας. Αυτά τα πρώτα μαθήματα με ακολουθούν πάντα. Και με αυτή την οτροπία μεγάλωσα στον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, έκανα φίλους ζωής, τέλειωσα το σχολείο. Τυχερός δεν υπήρξα μόνο στο επίπεδο της οικογένειας, αλλά και σε αυτό των σπουδών μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι όνειρα πέρασα τις πύλες ενός πανεπιστημίου που η σύνδεσή μου μαζί του είναι πλέον άρρηκτη. Αναφέρομαι στην τότε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά και σήμερα Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αυτό στο οποίο αναγορεύουμε απόψε επίτιμος διδάκτορας. Είναι μια εξέλιξη που δεν περνούσε καν από το μυαλό μου όταν φοιτούσα στα έδρανά του, όταν απακτούσα γνώσεις που θα με ήταν απαραίτητες ό,τι και αν έκανα. Βακτηρία, εστί παιδεία βίου. Η μόρφωση είναι στήριγμα ζωής, έλεγε τον 4ο π.Χ. αιώνα ο ποιητής Μένανδρος. Και την εφαρμογή του λόγου του τη βρήκα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ένα ανώτατο ίδρυμα που για πάνω από 80 χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής ζωής της χώρας. Ένα ίδρυμα που ανέδειξε την παιδεία σε μοχλό ανάπτυξης για την επιχειρηματικότητα και για την οικονομία του τόπου. Που προάγει διαχρονικά την αριστεία ως επιλογή μάθησης, σταδιοδρομίας και ηγεσίας. Που παράγει απόφοιτους με υψηλό επίπεδο γνώσεων αλλά και με ήθος και αξίες. Ανθρώπους με πάθος να δημιουργήσουν, να επιτύχουν, να προσφέρουν στη συλλογική πρόοδο. Σίγουρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτέλεσε σταθμό ζωής για εμένα και διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την πορεία μου. Στα αμφιθέατρα ήταν που αγάπησα ακόμα περισσότερο την ασχόλησή μου με τα κοινά μέσω της συμμετοχής μου στο Αθλητικό Σύλλογο. Επιτρέψτε μου να πω και βλέπω απέναντι τον συμφοιτητή μου, τον κύριο Σκουρλέτη, λίγο μεγαλύτερος, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ, κύριε Σκουρλέτη. Πίστεψα στην κοινή προσπάθεια για θετική αλλαγή και πρόοδο στην αξία της συλλογικής δράσης. Αυτό ήταν ένα μάθημα ζωής. Όλα όσα έζησα αυτό το πανεπιστήμιο με ακολούθησαν μέχρι το τέλος της φοιτικής μου ζωής. Και είναι μαζί μου μέχρι σήμερα. Στα χρόνια που μεσολάβησαν,
Έχτισα από το μηδέν με σκληρή δουλειά μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του επιχειρήν. Δημιούργησα τη Mega Brokers, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα, με 70 εκατομμύρια τζίρο, 65 εργαζόμενους και πάνω από 1.000 συνεργάτες. Το τρίτο μου πεδίο, όπως συνήθως λέω. Αισθάνομαι υπερήφανος γιατί ανήκω στην κατηγορία των αυτοδημιούργητων. Γιατί τίποτα δεν μου χαρίστηκε, αλλά έπρεπε να παλέψω για να το κατακτήσω. Οι νίκες σου προσφέρουν μια ξεχωριστή γεύση και οι ήττες πολύτιμα διδάγματα. Χρειάζεται όμως και η τύχη. Και εγώ τη βρήκα στο πρόσωπο της συζύγου μου, της Χρύσας μου, συνειδηπόρος ζωής για 37 χρόνια. Μου προσέφερε απλόχερα, εκτός από την αγάπη της και την πολύτιμη στήριξή της σε κάθε βήμα μου, και τα παιδιά μου. Ο οδηγός μου για αυτή την ευτυχισμένη συμβίωση αποτέλεσε ένα πανάρχαιο ρητό που λέει: «Κάνω πάντα αυτό που θέλω, αφού ρωτήσω πρώτα τη γυναίκα μου». Δημιουργήσαμε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια και σήμερα καμαρώνω και για τον Τάσο μας και την Ιωάννα μας. Παρατηρώ και θαυμάζω τα παιδιά μου, την εξέλιξή τους, τον δρόμο που ανοίγουν. Μάλιστα, ο γιος μου, όπως είπε προηγουμένως και ο κ. Χοντροκούκης, επίσης και αυτός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Να ένα ακόμα μεγάλο δέσιμο με το Ίδρυμα. Μετά τις σπουδές στην Ελλάδα, πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό του στο Banking Insurance Finance στο Westminster, ενώ πιστοποιήθηκε στο πρόγραμμα αναδυόμενων στρατηγικών του Πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ. Η κόρη μου Ιωάννα, από την άλλη, επέλεξε την επιστήμη της ζωής. Τέλειωσε το βιολογικό στο ΕΚΠΑ και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό της στο Imperial, ενώ από το Σεπτέμβριο ξεκινά το εντεκτορικό της στο UCL. Με στήριγμα λοιπόν της γνώσης που απέκτησα στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, προχωρούσαμε σταθερά βήματα στον επαγγελματικό στίβο. Παράλληλα όμως συμμετείχα όλο και περισσότερο στα κοινά. Η δίψα για προσφορά στον συνάνθρωπο, για αλλαγή παροχημένων οτροπιών και για εξέλιξη ήταν η κυριαρχία δύναμή μου. Και κάπως έτσι ήρθα και στην πολιτική. Αρχικά, όπως ακούστηκε στα 19 μου χρόνια, στο Νησινιακό Συμβούλιο, ένα θεσμό πλέον δεν υπάρχει, και μετά και μια οκταετία στο Δημοτικό Σύμβουλιο του Δήμου Αγίας Βαβάρας, όπου και έγινα ο νεότερος πρόεδρος στα 27 μου χρόνια. Σήμερα νιώθω περηφάνεια που τον ημερό μου πέτυχα τη δημιουργία του κλειστού γυμναστήριου της Αγίας Βαβάρας, ήταν πολύ σημαντικό για το έτος 1992. Σημείο αναφοράς για μένα ήταν και η ευόδοση των προσπαθειών για δέσμευση 28 χώρων του Δήμου και η μετέπειτα αξιοποίησή τους για το καλό του κοινωνικού συνόλου ως πλατείες, πάρκα και παιδικούς σταθμούς. Στα 30 μου χρόνια ανέλαβα τη διοίκηση του Ομαρχιακού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, του πρώην Λιμωδών και σημερινό Γενικό Νοσοκομείο Αιγαία Βαρβάρα, στο οποίο έδωσα εγώ το όνομά του. Μια νέα πρόκληση. Ένα καινούριο πεδίο προσφοράς. Επί διοικήσεώς μου το νοσοκομείο απέκτησε 6 νέες κλινικές, μεταξύ των οποίων καρδιολογική, αιμοκάθαρση και πολλές άλλες. Μπήκε στο πρόγραμμα εφημεριών, διπλασίασε τον αριθμό των επισκεπτών και τριπλασίασε τον αριθμό των νοσηλευωμένων. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ σημαντική την παρέμβασή μου για τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου με πάνω από 5.000 βιβλία. Εργάστηκα σκληρά, γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του τομέα της υγείας για τον πολίτη και τιμήθηκα για το έργο με αυτό από τον τότε αρμόδιο υπουργό, τον αείμνηστο και αγαπητό Δημήτρη Κρεμαστινό. Η μεγαλύτερη τιμή όμως είναι όταν επιστρέφω σε επισκέψεις στο νοσοκομείο και παλιοί εργαζόμενοι αναφέρονται με θετικά λόγια στη θητεία μου. Ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδος της ζωής μου που με δίδαξε πολλά και σε θέματα συνεργασίας και σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Ορόσημος τόσο στην πορεία και στη ζωή μου ήταν η απόφασή μου να υπηρετήσω θεσμικά την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και να αφιερώσω αυτή την προσπάθεια όλες μου τις δυνάμεις. Υπηρετώ τον επιμελητηριακό θεσμό από το 2001, όταν εκλέχτηκα για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στο ίδιο επιμελητήριο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος τα τελευταία 9 χρόνια. Λόγω της ανασχόλησης μου με τα κοινά στον χώρο του επιχειρήν, βίωσα και βιώνω τις αγωνίες, τα προβλήματα, αλλά και τις ελπίδες και τα όνειρα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα μείνω καθόλου στα όσα πετύχαμε ως επιμελητήριο για τη στήριξη των μελών μας και την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Οι πολιτικοί μας, αλλά κυρίως οι άνθρωποι της αγοράς, γνωρίζουν καλά το έργο που έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Από την εποχή των μνημονίων, μετά στην περίοδο της πανδημίας και τώρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις. Με στοχευμένες δράσεις, πρωτοβουλίες, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, τις περισσότερες φορές ως πρωτοπόροι και με σημαντική προσφορά όχι μόνο στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θα σταθώ όμως σε μια πρωτοβουλία μας για την οποία είμαι πραγματικά υπερήφανος.
για το γεγονός ότι επιδιώκουμε συστηματικά τη δικτύωση με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση κοινών δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρηματιών επαγγελματιών. Δράσεων που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την πιστοποίηση γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων, τη συνεργασία σε υφιστάμενα και νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την πρόθεση της υπαίθρου και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι η αξιοποίησή του. Είναι η ενδυνάμωση των νέων, των ικανών και φιλόδοξων ανθρώπων που φοιτούν σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάνουν όνειρα για το μέλλον τους. Όλοι μαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις και φορείς, έχουμε χρέος να τους δώσουμε την ευκαιρία να ιταλοποιήσουν εδώ, στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον ως χώρα, ως κοινωνία, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία, στη νέα γενιά. Όσο και αν ακούγεται καμιά φορά τετριμένο, η παιδεία είναι το μόνο εφαλτήριο για προσωπική και συλλογική ανάπτυξη. Είναι το μέσο για ένα καλύτερο, πιο δίκαιο κόσμο. Είναι το μόνο μέσο για κοινωνίες ελεύθερων ανθρώπων. Ελεύθερων να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να προοδεύουν. Ελεύθερων να ορίζουν τη μοίρα και τη ζωή τους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και την οικονομική τους κατάσταση. Σε αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στους φοιτητές που απόψε με τιμούν με την παρουσία τους. Αγαπητά μου παιδιά, στο πρόσωπό σας βλέπω το μέλλον της Ελλάδας. Βλέπω τη δίψα για μάθηση, για δημιουργία, για κατάκτηση κορυφών. Γνωρίζω καλά πώς αισθάνεστε, γιατί κάποτε βρέθηκα στα ίδια έδρανα. Είχα τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αγωνίες, όνειρα για τη ζωή. Είμαι περήφανος που από σήμερα είμαι ξανά μέλος της ίδιας ακαδημαϊκής κοινότητας και έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ από κοντά τη δουλειά που γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Να βοηθήσω και να στηρίξω όσο μπορώ τις προσπάθειες της δικές σας και των καθηγητών σας. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς οι παλιότεροι σε εσάς ελπίζουμε για την ανάκαμψη οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας. Γιατί όποιες προσπάθειες και να κάνουμε, ακόμη και αν στεφτούν με πλήρη επιτυχία, θα περάσουν χρόνια για να δρέψουμε τους καρπούς τους. Εσείς είστε λοιπόν που θα κληθείτε να διαχειριστείτε τα πράγματα και να γυρίσετε τη σελίδα. Σήμερα είστε φοιτητές, αύριο επιστήμονες και γιατί όχι επιχειρηματίες, μέσω των γνώσεων που αποκτάτε στη σχολή σας. Έχετε την τύχη να βρίσκονται πλάι σας πολύ αξιόλογοι καθηγητές και να απολαμβάνετε την απόκτηση της γνώσης. Αυτό είναι πραγματική ευλογία. Τα εφόδια που παίρνετε αυτή τη στιγμή θα φανούν στο μέλλον πόσο σημαντικά είναι. Για όλους τους τομείς της ζωής σας. Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα το χορτάσει μια φορά. Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή, έλεγε ο φιλόσοφος Μαϊμονίδης. Και είχε δίκιο. Ένας άνθρωπος με εκπαίδευση μπορεί να πετύχει πολλά. Έχει επιπλέον όπλα. Το πόσα εφόδια δίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια φάνηκε και κατά την περίοδο της κρίσης, όταν οι απόφοιτοί τους γινόντουσαν δεκτοί στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Κάποτε η Ελλάδα, η χώρα μας, έστελνε ανειδίκευτους εργάτες σε όλες τις χώρες. Τα τελευταία χρόνια στέλνει επιστήμονες. Είπα όμως και νωρίτερα ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα ελληνικά μυαλά είναι ανάγκη να παραμείνουν και να απασχοληθούν στη χώρα τους, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξής της. Σας χρειαζόμαστε εδώ για να δημιουργήσετε, για να προσφέρετε, για να συμβάλλετε στο χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας. Μέσα από την επαγγελματική μου πορεία έχω δει πολλές φορές να κυριαρχεί η απογοήτευση στους νέους. Οπλιστείτε με υπομονή και πείσμα και να σκέφτεστε ότι η γνώση δεν σταματά στο επίπεδο που βρίσκεστε σήμερα. Σε μια εποχή με πολυπίκυλα προβλήματα και έντονο ανταγωνισμό θα πηγαίνει μπροστά αυτός που θα βελτιώνεται συνεχώς, που θα διευρύνει το γνωστικό του επίπεδο, που θα έχει χτίσει χαρακτήρα μαχητή. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητα μόνο για μια επιστημονική ή ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά και για μια επιχειρηματική. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον πολλοί από εσάς, από τη νέα γενιά γενικότερα, θα επιλέξουν το επιχειρηματικό στίβο για να δημιουργήσουν στη ζωή τους. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει όχι μόνο χώρο, αλλά και ανάγκη από ανθρώπους όπως εσείς. Ανθρώπους με σύγχρονες γνώσεις και ταλέντο. Ανθρώπους με κίνητρο και φιλοδοξίες.
που μπορούν να σκεφτούν πέρα από στερεότυπα και ξεπερασμένες λύσεις. Μπορούν να κοιτάζουν μπροστά και να ανοίγουν νέους δρόμους. Χρειαζόμαστε απόφοιτους που θα δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά όχι μόνο από ανάγκη ή έλλειψη άλλων εναλλακτικών, αλλά από επιλογή. Θα στραφούν στην επιχειρηματικότητα που διαβλέπει και αξιοποιεί ευκαιρίες για να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε αποφύτους που θα στελεχώσουν νέες και παλιές επιχειρήσεις και θα τις δυναμώσουν με νέες ιδέες, με νέα γνώση. Θα αναλάβουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέες στρατηγικές για την εξωστρέφεια, για την ψηφιακή μετάβαση, για τη βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιχειρηματιών και στελεχών που πέρα από τις δεξιότητες θα διαθέτουν ενσυναίσθηση, όραμα και αξίες. Χρειαζόμαστε με λίγα λόγια ανθρώπους σαν εσάς. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την επιτυχία. Το επιχειρεί είναι μια οδύσσια. Έχει εμπόδια, έχει απογοητεύσεις και αποτυχίες. Έχει τις στιγμές εκείνες που ξέρεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από το μηδέν. Σου παρέχει όμως μια μοναδική ανταμοιβή. Τη δυνατότητα να κρατάς το τιμόνι της ζωής σου στα χέρια σου. Και ακόμα και με τον άνεμο κόντρα, ακόμα και μέσα από καταιγίδες, να την οδηγείς εκεί που θέλεις. Εκεί που φτάνουν οι ικανότητές σου και οι φιλοδοξίες σου. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από πολλά χρόνια, όταν ο καθένας μπορούσε να δηλώσει επιχειρηματίας επειδή έτυχε να βρεθεί με ένα κεφάλαιο κίνησης που το χρησιμοποιούσε σε κάποιες επενδύσεις, σήμερα το επίπεδο έχει ανέβει πολύ. Μιλάμε για την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και για μια παγκοσμιοποιημένη αγορά που η επιτυχία από την αποτυχία μπορεί να κριθεί σε λεπτομέρειες. Το μεγάλο μυστικό είναι η έμπνευση, η ιδέα, κάτι που θα κάνει τη διαφορά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Και το μεγάλο σας όπλο θα είναι πάντα οι συνεργασίες. Γιατί αν κάτι σε μαθαίνει το επιχειρήν, είναι το να συνεργάζεσαι. Για να πετύχεις, πέρα από γνώσεις, χρειάζεσαι όραμα, σχέδιο και σκληρή δουλειά. Είναι μια πραγματική πρόκληση το να γίνεις μέρος μιας κοινότητας από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομική πορεία της χώρας. Οπότε τολμήστε, μη φοβηθείτε. Οπλιστείτε με γνώση, πάρτε ρίσκα, δημιουργήστε. Αυτό έχει ανάγκη υγιής επιχειρηματικότητα, η κοινωνία και η χώρα μας. Το βέβαιο είναι ότι μπροστά σας ανοίγονται οι δρόμοι για ένα συναρπαστικό ταξίδι. Εσείς θα διαλέξετε και τη διαδρομή και τους σταθμούς. Σας τα λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που εργάζομαι 41 χρόνια, που έχω ασχοληθεί κυρίως με τον συνάνθρωπο, είτε μέσα από το επάγγελμα του ασφαλιστή, είτε μέσα από την πολιτική, που μέχρι τώρα έχω απολαύσει το δικό μου ταξίδι. Αυτό που με έφερε απόψε εδώ να βιώνω την πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου μετά από τις γεννήσεις των παιδιών μου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι αναμφίβολα η κορυφαία στιγμή στη μέχρι τώρα πορεία της ζωής μου και θέλω ξανά να ευχαριστήσω τη Σύγκλιτο και το Βρετανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σε όλους εσάς θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είστε απόψε εδώ και να ευχηθώ σε όλους τα καλύτερα. Ειδικά στους νέους μας, να ευχηθώ να μην σταματήσετε να κάνετε όνειρα. Για την προσωπική σας πρόοδο, για τον τόπο σας, για την πατρίδα μας. Να μην σταματήσετε να διεκδικείτε το μέλλον που θέλετε. Με πείσμα και επιμονή, με συνείδηση και αρχές. Και όταν πετυχαίνετε τους στόχους σας, ξέρω ότι θα αισθάνεστε ευλογημένοι, όπως σήμερα είμαι εγώ μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.